Για ποιο λόγο να γίνουν τις πιο υγιείς για να τον εκμεταλλεύονται καλύτερα? Το θέμα του ΣΥΠΑ δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να πάρει στα χέρια του ο εργάτης τα μέσα παραγωγής και όχι μόνο αυτό. Να πάρει και την ιδιοκτησία του χρήματος που είναι από τα μειωμένη εξουσία ανατροπή του εργαζόμενου. Ανατροπή αυτή. Αυτή βέβαια δεν ξέρω αν είναι μέσα στις... Τότε για ποιοι εγωνιζόμαστε, για να φτιάξουμε έναν εργάτη υγιή να τον εκμεταλλεύονται ακόμα καλύτερα? Αυτός είναι ο στόχος μας. Ναι, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν αυτά τα πείτε στο Σόιμπλε ή αν τα πείτε στον Ντόμψεν ή αν τα πείτε στη Λαγκάρτ, έχω την εντύπωση ότι όσους και μεταφραστές να έχουν δεν πρόκειται να καταλάβουν τι ακριβώς εννοείται. Ναι, όμως οι εργαζόμενοι στο Αμβούργο το κατάλαβαν απολύτως. Αυτό είναι άλλο. Το κατάλαβαν απολύτως. Και όταν μάλιστα τους πρότεινα ότι αντί να αγωνίζονται για πρόσκαιρες συμβάσεις με την εργοδοσία, να αγωνιστούν για μια σύμβαση με το μέλλον, όπου στην εξουσία θα έρθουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, να μην το αναλύσω πάλι, αμέσως εκτρελάθηκε ο κόσμος. Κύριε Γκλέζο, σας βρίσκω πολύ... Να κατεβάσει τη σημαία Μανώλη μέσα στη Γερμανία, κύριος Γκλέζος. Σας βρίσκω πολύ πιο έφηβο, πολύ πιο έφηβο από κάθε άλλη φορά. Δεν ξέρω. Τώρα, εντάξει, εδώ στη μακάρι Γερμανία συντελείται να φτάσουμε μια στην διεργασία γύρω από το θέμα των οφειλών της Γερμανίας καταπληκτική. Και δηλαδή παίρνουν οι ίδιοι οι Γερμανοί στα χέρια τους την υπόθεση. Μακάρι και με μπροστάρι εσάς. Φτιάχτηκε επιτροπή στο Χανάου, φτιάχτηκε επιτροπή στη Φραγκφούρτη, διευρύνθηκε η επιτροπή που προϋπήρχε από το 2001 στο Αμβούργο και απόψε το βράδυ έχουμε συγκέντρωση με τους αντιφασίστες και ευελπιστώ ότι του Βερολίνου και ευελπιστώ ότι θα πραγματοποιήθηκε κάθε επιτροπή. Οι Γερμανοί αντιφασίστες, ανεξάρτητα από κόμματα, βέβαια προεξάρχει, δεν μπορώ να το παραγνωρίσω, η Die Linke, το κόμμα της αριστεράς, αλλά είναι ανεξάρτητα από κομματική πλευρά. Όλοι οι αντιφασίστες Γερμανοί έχουν ξεκινήσει μια τεράστια προσπάθεια για να μην ξεχάσουμε το μέλλον. Θα σας ευχαριστήσουμε. Έτοιμα σε όλους και τους λέει να σας... για να μην ξεχάσουμε το μέλλον σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι ιδιαίτερα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να έχει εξαιρεθεί ο ελληνικός λαός, να έχουν πάρει όλοι εκείνα που τους προσδιορίσε και καθόρισε η διάσκεψη των Παρισίων του 1946, να έχουν διαγραφεί τα αναγκαστικά δάνεια με την Πολωνία και με την Γιουγκοσλαβία και να υπάρχει μόνο η Ελλάδα. Το ελληνικό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί σας κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο να έρθει και στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσουμε τον... Σας έφαγε το χρόνο και νομίζω ότι άξισε τον κόπο, κύριε Λαμπρούλη, κύριε Καμένα, κυρία Σιμακοπούλου, κύριε Λεουτσάκο. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Υπήρχαν εξελίξεις που ίσως να μην έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξετε τις απόψεις σας. Απολογούμε. Να μας ξαναφωνάξετε. Βεβαίως. Εγώ μια λέξη. Η Ελλάδα μόνο με ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα θα βρεθεί έξω από την τροχιά της κρίσης. Διαφορετικά.